Γεια σε όλους. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα πρόχειρο καταφύγιο χρησιμοποιώντας ένα διάβροχο τύπου πόντζο. Το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ένα νάιλον για να μας προστατεύει από το πάτωμα. Απλό υλικό αλλά χρήσιμο. Πολύ χρήσιμο. Μετά, για να μην πετάει το νάιλον, φέρνουμε το σακίδιο μας πάνω στο νάιλον. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι οπωσδήποτε ένα υπόστρωμα, γιατί από κάτω έχουμε ήδη πολύ κρύο. Χρειαζόμαστε το πόντζο μας για τη σκεπή, ένα στρωματάκι για να είμαστε πιο άνετοι, γιατί μας αρέσει η άνεση, την αγαπάμε, και τον υποσακό μας για να κοιμηθούμε μέσα. Επίσης, για να στηθεί αυτό το πράγμα, χρειαζόμαστε σχοινί. Έχουμε εδώ και τα πασαλάκια μας. Χωρίς σχοινί δεν πάμε πουθενά στο βουνό. Είναι ένα από τα must που πρέπει να έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι βάζουμε το πόντσο μας. Και το απλώνουμε για να δούμε το μάκρος του. Εδώ είμαστε. Πριν ξεκινήσουμε καν, κλείνουμε πάντα την κουκούλα μας για να μην παίρνει μέσα το πόντζο νερό ή οτιδήποτε. Πώς κλείνουμε την κουκούλα? Διπλώμα μέχρι κάτω. Το συγκεκριμένο πόντζο μας βοηθάει γιατί έχει αυτό το σκηνάκι, το οποίο κλείνει την κουκούλα αυτόματα. Οπότε έχουμε το μάκρος του πόντζο μας εδώ, οπότε κάτω από το πόντζο θα κινηθούμε. Πώς ξεκινάμε? Απλώνουμε τα σκηνιά μας. Εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω μαζί μου 2 πεντάμετρα. Ο καθένας μπορεί να έχει ό,τι θέλει. 2 πεντάμετρα με βολεύουν για τις κατασκευές που θέλω να κάνω στο βουνό. Εδώ δεν χρειαζόμαστε τίποτα εξειδικευμένα πράγματα, όπως δένουμε τα παπούτσια μας. Απλά να καθιέται γύρω από το δέντρο. Φεύγουμε προς τα εκεί. Τώρα βλέπουμε ότι το ένα πεντάμετρο είναι ok μέχρι εκεί. Και τι θα κάνουμε? Θα ενώσουμε και το άλλο. Απλά και ωραία έτσι, για να μπορούμε να το λύσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Ωραία.
αυτό. Δεν πάει πουθενά. Και όταν έρθει η ώρα να το λύσουμε, τραβάμε αυτά τα δύο και λύνει. Λοιπόν, είμαστε και μία εδώ. Άλλη μία γύρω από το δέντρο. Είμαστε στην άλλη άκρη του Πόντζο. Περνάω μία από μέσα. Και έχει αρχίσει ήδη να πετάει. Αυτό είναι καλό. Υπολογίζουμε που το θέλουμε περίπου. Και ας πούμε ότι το θέλουμε εδώ. Θα μπορούσε να είναι και λίγο πιο χαμηλά, νομίζω. Ναι. Για να κερδίζουμε χώρο. Όσο πιο χαμηλά είναι, τόσο πιο πολύ χώρο κερδίζουμε στο φάρδος. Γιατί δεν μας παίρνει χώρο το ύψος. Είναι αρκετά καλά. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή δεν θέλει να το σφίξουμε πάρα πολύ, κάνουμε ένα φιόγκο. Ωραία. Και ένα δεύτερο για τη σιγουριά. Και έχουμε και 2 μέτρα σκηνή, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όταν θέλουμε. Τώρα, μπορούμε να το κατεβάσουμε και από εδώ λίγο πιο κάτω. Απλά. Και τώρα θέλουμε να το ασφαλίσουμε από την πίσω μεριά. Και να το ασφαλίσουμε από την πίσω μεριά του. Εγώ έχω φέρει τώρα εδώ 4 παθαλάκια. Μπορούν να μπουν, όπως βλέπετε εδώ, μέσα στο πόντζο και να τα καρφώσω στο έδαφος. Είναι κρύο το χιόνι. Και τα βάζω πάντα διαγώνια, ούτως ώστε να μην μπορεί το πόντζο να τα τραβήξει προς τα εκεί, στην αντίθετη κατεύθυνση. Τώρα δεν γίνεται να τα τραβήξει. Και για ασφάλεια βάζω και ακόμα ένα εδώ στη μέση. Όχι ότι χρειάζεται οπωσδήποτε, αλλά με αυτό κερδίζω χώρο. Κερδίζω χώρο μέσα. Ωραία. Όπως βλέπουμε εδώ, έχει γίνει ήδη κάτι μέσα. Ήδη εδώ μέσα υπάρχει ένας χώρος. Τώρα, μπορώ να κάνω. Μπορώ να φέρω. Νάιλον μου εκεί μέσα. Ωραία. Αυτό είναι το δικάκι της κουκούλας, το οποίο έπρεπε και αυτό να μαζευτεί πριν. Θα μαζεύουμε μετά. Τώρα εγώ για την άνεση είμαι εδώ. Έχω ένα στρώμα. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό γιατί φουσκώνει πολύ γρήγορα. Και σίγουρα ένα στρώμα αέρος είναι μια καλή προστασία από το πάτωμα.
πνευμόνια. Εδώ θέλει πνευμόνια. Λοιπόν, κλείνουμε τη βάση και τώρα ανοίγουμε την άλλη βαλβίδα η οποία είναι αντεπίστροφη. Δηλαδή μπορούμε μόνο να βάλουμε αέρα, δεν βγαίνει. Αυτό χρειάζεται λίγο πιο πολύ πίεση να φουσκώσουμε, αλλά δεν, όταν βγάζουμε το στόμα μας από εκεί δεν βγαίνει ο αέρας έξω. Όπως βλέπετε, αφήνω τη βαλβίδα ανοιχτή και ο αέρας δεν βγαίνει έξω. Τώρα το στρώμα μου είναι έτοιμο. Το στρώμα μου είναι έτοιμο, είναι σκληρό και είναι το πρώτο το οποίο βάζω κάτω. Βάζω κάτω. Είναι ωραία. Πάνω στο στρώμα μου θα βάλω αυτό το εξωθερμικό που είναι επίσης έξτρα προστασία από το πάτωμα. Όπως βλέπετε το στρωματάκι έχει μαξιλάρι δικό του. Δεν χρειάζεται να κουβαλάω έξτρα πράγματα μαζί μου. Αυτό μπαίνει εδώ. Ένα sleepy bank. Οπωσδήποτε bivy bank. Οπωσδήποτε κάλυμα για το χειμώνα, αδιάβροχο. Το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, τι μπορώ να κάνω για να είναι ακόμα πιο ευρύχωρο. Αυτά από εδώ είμαστε έτοιμοι. Τα πράγματα που μπορώ να πατήσω και εδώ πάνω. Τώρα, για να είμαστε πιο άνετοι. Μπορώ να κλείσω την κουκούλα μου, να πάρω ακόμα ένα σκηνή που έχω εδώ και να, όπως βλέπετε, έχω μικρά κομματάκια μαζί μου τα οποία βολεύουν για όλες τις δουλειές. Δεν χρειάζεται να κουβαλάμε μαζί μας 10 μέτρα σκηνή σαν κομμάτι, γιατί βλέκεται, δεν είναι εύχριστο, χίλια δυο επειδή. Και τώρα πάω πίσω. Θα λύσω άλλη μια φορά την κουκούλα μου. Θα τη μαζέψω πιο σωστά μαζί με το διχτάκι, για να μην το έχω εκεί πέρα μπροστά στα πόδια μου. Ωραία. Θα δέσω την κουκούλα μου με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Σφίξω εδώ. Οπότε τελείωσε το θέμα της κουκούλας και του νερού. Δεν μπορεί να περάσει νερό μέσα. Και μετά, εδώ έχω, ας πούμε, ένα ξύλο. Μπορώ να κάνω το εξής. Μπορώ να κάνω ένα μικρό φιόγκο εδώ. Φιόγκο που συναλύνει. Όπως δένουμε τα παπούτσια μας ακριβώς τη δεύτερη φορά. Αυτός ο κόμπος τώρα, εάν τον τραβήξω, λύνει. Όπως δένω τα παπούτσια μου τη δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά κάνω ένα απλό κόμπο και τη δεύτερη κάνω φιόγκο. Αυτό είναι, εδώ. Και αυτό το φιόγκο το χρησιμοποιώ για να σφίξω, να τραβήξω το σκηνί μου προς τα πίσω, να πάρω τα κενά του. Φέρνω το σκηνί όσο πιο κάτω γίνεται να είναι ασφαλές. Όχι, δεν είναι ασφαλές εδώ. Εδώ με αυτό το κλωναράκι όμως είναι. Το τραβάω. Και εδώ κάνω πάλι έναν απλό φιόγκο για να μπορώ απλά και εύκολα να το λύσω όταν έρθει η ώρα να το λύσω. Τελείωσε. Έξτρα ασφάλεια. 2. Τώρα με αυτό το πράγμα έχω πετύχει να έχω περισσότερο χώρο εδώ. Από κάτω, όπως βλέπετε, έχει γίνει πολύ πιο ευρύ χώρο.
να έχει γίνει πολύ πιο ευρύ χώρο. Τα φασαλάκια από νόδιο, πόσο τώρα. Κατά τόσο βλέπω το πέρα από πίσω. Τέλεια. Τέλεια. Και τώρα. Μπορώ, όπως βλέπετε, εάν θέλω, να αφήσω το σακίδιό μου εκεί πίσω. Αφήσω το σακίδιό μου εκεί πίσω. Αυτό είναι από το sleeping bag. Και ανάλογα τι ρούχα έχω μαζί μου, να αλλάξω. Πολύ σημαντικό, τα παπούτσια μας όταν κοιμόμαστε το βράδυ έξω υπό τέτοιες συνθήκες πρέπει να τα προστατεύουμε, γιατί το πρωί που θα ξυπνήσουμε θα είναι μούσκεμα. Οπότε το καλύτερο είναι να έχουμε μια σακούλα μαζί μας. Τα βάζουμε μέσα στη σακούλα και κάτω από, από την προστασία μας. Κάτω από το πόντζο. Τώρα, εδώ, τι κάνω. Περνώ μέσα στο sleeping bag μου. Που είναι πολύ ωραίο. Ψάχνω να βρω το φερμουάρ για να το κλείσω. Να το. Και έχει αρχίσει ήδη να μ' αρέσει. Εδώ έχει και ένα κουμπί για να μην ξεκουμπώνει, να μην ανοίγει το φερμάρ. Όπως βλέπετε, εδώ έχω τώρα το sleeping bag μου, το μαξιλάρι μου, το απλώνω και άμα θέλω και να μην παίρνω αέρα, γεια σας.